Ένα ζόμπι εξαφανίστηκε, αλλά γεννήθηκε ένα τέρας, τονίζει ο ελβετικός τύπος που ασκεί σφοδρή κριτική στο γάμο με το ζόρι της Credit Suisse με τη UBS, μιλώντας για σκάνδαλο που πλήττει την εικόνα της χώρας. Η ελβετική κυβέρνηση πάντως διαμηνύει ότι αυτή ήταν η καλύτερη λύση. Ωστόσο, η συμφωνία προκάλεσε σοκ στο τραπεζικό σύστημα, καθώς περιλαμβάνει και αναγκαστικό κούρεμα 100% των πιο επισφαλών ομολόγων της Credit Suisse, αξίας 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έτσι, απασφαλίστηκε μια βόμβα 275 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς όλοι αναρωτιούνται τι θα γίνει με αυτά τα ομόλογα που υπάρχουν και σε άλλες τράπεζες. Bondholders in Credit Suisse will have their value wiped out. Shareholders are going to get less than they would have got on Friday if they'd sold their Credit Suisse shares. Σε ρόλο πυροσβέστη, εποπτικές αρχές των Ευρωπαϊκών Τραπεζών ανακοίνωσαν πως πρώτα θα πρέπει να πληρώνουν οι μέτοχοι για τη διάσωση μιας τράπεζας και μετά οι ομολογιούχοι. Με την Christine Lagarde να διαμηνύει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παρέμβει όπου χρειαστεί. ECB's policy toolkit is fully equipped to provide liquidity support to the euro area financial system, if needed. Σε διαβεβαιώσεις για τις αντοχές του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος, προχώρησε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας. We don't see substantial vulnerabilities, so the probability of contagion is very small today. The banks are well capitalized. The liquidity ratios are very high. Οι αγορές άνοιξαν στο κόκκινο, όμως μετά τα μηνύματα καθησυχασμού επέστρεψαν σε θετικό κλίμα. Η Credit Suisse, ωστόσο, κατέγραψε μεγάλες απώλειες, με τη μετοχή της να βυθίζεται έως και 62%.